Λοιπόν, τα θερινά σινεμά. Το επόμενο. Τις δεκαετίες του 50 και του 60, αν η μαγεία μπορούσε να εκφραστεί με δύο λέξεις, τότε αυτές οι λέξεις θα ήταν θερινά σινεμά. Σε μια εποχή όπου λέξεις όπως τηλεόραση, δορυφορικά προγράμματα, ίντερνετ, Facebook κλπ. Ήταν εντελώς άγνωστες, η μοναδική διέξοδος για να σε ταξιδέψει στο όνειρο ήταν ο κινηματογράφος. Μπεν Χουρ, τα κανόνια του Ναβαρόνε, Κλεοπάτρα, Ρομπέν των Δασών, Ταρζάνο, άρχοντας της ζούγκλας, μαζί με άλλες υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, γυρισμένες σε έγχρωμο σινεμασκόπ. Και εμείς, μικρά τότε, να παρακολουθούμε εκστασιασμένα, χωμένα βαθιά μέσα στις πάνινες καρέκλες, μασώντας ασταμάτητα ηλιόσπορο και πασατέμπο και ρουφώντας λέμαργα, παγωμένα αναψυκτικά. Για τα ρουθούνια μας να γεμίζουν με εκείνο το δροσερό νυχτερινό αεράκι, το φορτωμένο μυρωδιές από τις τσαντσαμίες και τα γιασεμιά που περικύκλωναν ολόγυρα τους μαντρότυχους. Τα θερινά σινεμά και μαζί τους το όνειρο άρχισαν σταδιακά να σβήνουν με την εισβολή της τηλεόρασης, ενώ το οριστικό τους τέλος δόθηκε την εποχή της αντιπαροχής και της άναρχης δόμησης, όπου όλα τα σινεμά έγιναν πολυκατοικίες. Απολαύστε τα θερινά σινεμά. Καλύτερα μας χρόνια, ώρα με την ώρα βιαστικά. Νιάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν, και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά, είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι μες στα θερινά τα σινεμά. Νύχτες που περνούν θα ξαναρθούν, μαγιο κλίμα και για σένα. Ο πατέρας μου, ο Εμίλιος Καρτεζίνης, ήταν από τους πρώτους μηχανικούς κινηματογράφου. Είχε δύο σάλες στην Πρέβεζα. Η μία ήταν ο χειμερινός και η άλλη ο θερινός. Ο θερινός είχε γύρω στα 1000 καθίσματα. Εκείνη την εποχή ο κινηματογράφος ήταν κοσμικό γεγονός. Δίνονταν με τα καλά του κόσμος για να έρθει, δεν είχε που άλλο να διασκεδάσει. Και πολλές φορές γινόταν τέτοιος συνωστισμός που γέμιζε ο θερινός με τις 1000 καρέκλες. Και μέναν και πολύ απ' έξω. 63-64 είχαμε πρεμιέρες. Η πρεμιέρα αυτή είχε ελληνικά έργα. Νίκου Ξαντσαγούπολου, Μανθαμπούρτσι, Βασιλάκης Καΐλας. Πήγαινε το κλάμα γόνας. Όταν λέμε γόνας, γόνας. Άλλος να τρίβει τα μάτια, άλλος να κλαίει, άλλος να πτώνει. Και να μου λέει εμένα ο Κίμωνας, πού πας μωρέ. Πάω λέω να δώσω κανένα ματήρι και γιατί κλαίνε. Άστους να κλάψουν, άστους να κλάψουν. Μωρέ είναι κρίμα, της έλεγα να δώσω κανένα ματήρι. Εγώ εκείνη την εποχή, δεκαετία του 60 που δούλευα στον κινηματογράφο, ειδικά στον Gloria, ήμουν ένα από τα φτωχαδάκια της εποχής, τους γαβριάδες. Οι γονείς τους εξώθησαν να βρουν ένα μεροκάματο. Κολλάγαμε λοιπόν καραμέλες, διάφορα είδη, πασατέμπο, στραγάλια, με την κλασική φωνή μας
σαν παιδιά, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, καραμέλες του γάλακτος, παγωμένα μπιραλάμ. Μπιράλ, του μπιραλάμ, το είπε κάποιος φίλος σου, ο Γιώργος Γραμπεπέρης, θυμάμαι συγκεκριμένα. Γι' αυτό έβγαζε και πολύ γέλιο, γιατί ποτέ δεν το πετυχεί να το πει το μπιράλ. Το έλεγε μπιραλάμ. Θυμάμαι συγκεκριμένα μέσα στο κινηματογράφο, ειδικά στο χειμερινό, για να αποφευθεί η δυσοσμία, ο συγχωρημένος ο Κίμωνας ο Νίκας έφτιαχνε ένα μείγμα από εσάνς και καθαρό ενόπνευμα το οποίο το αγοράζαμε από τον αρωματοπολείο του Νικάκη και με αυτό με μια τρόμπα φλιτάραμε την ατμόσφαιρα του και μύριζε ευχάριστα. Δεν ξεχνώ βέβαια και ευπόλυτους πολίτες εκείνης της περίοδου όπου ερχόταν και μπορούγε σπυράκι, σπυράκι, ρίξε και εμένα λίγο στο χέρι μου και τους έρχονταν στο χέρι με το φλίτι και ανοίγονταν και στις αμασχάλες. Θυμάμαι στο χειμερινό το κινηματογράφο το Ακταίων τα παράθυρα είχαν σανίδια και εμείς πιτσιρικάδες τότε παίρναμε καθρεφτάκια απόξω από το περίπτερο και τα βάζαμε μέσα από το άνοιγμα των παραθύρων και κοιτάγαμε τον κινηματογράφο. Και όταν ήρθε που μίλησε ο Καρτεζίνης ότι είχαμε τα καθρεφτάκια, ερχόταν σιγά σιγά από μέσα από τον κινηματογράφο και μας έσκαγε μία στο χέρι έτσι και μας έπρεπε το καθρέφτη να πούμε κάτω. Μέχρι στις αρχές της δεκαετίας του 50 η οθόνη του κινηματογράφου ήταν η flat, η λεγόμενη τετράγωνη μικρή. Μετά βγήκε η στενόμακρη, η μεγάλη. Ο πατέρας μου από το μεγάφωνο διαφήμιζε την ταινία και έλεγε «Το έργο είναι χρωματιστό και σινεμασκόπ» ή «έγχρωμο σινεμασκόπ». Το έγχρωμο και το σινεμασκόπ ο κόσμος δεν το καταλάβαινε. Και αναγκάστηκε μια φορά να τους πει «Το έργο είναι μπογιατστό και πιάνε όλο το πανί». Να δείτε δε την άγνοια την οποία είχαν ότι μια φορά μπαίνοντας στον κινηματογράφο είδε ένα ζευγάρι καθόλου κάπου μπροστά και ξεκινήσει το έργο και γυρνάει η γυναίκα, χτυπάει στον άντρα και του λέει: «Ε, μωρέ, αυτός έπεσε την προηγούμενη ταινία, σκοτώθηκε. Τώρα πώς πες?» Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνέβαινε στον κινηματογράφο και ειδικά την περίοδο αυτή τη δεκαετία του 60 όπου το γυμνό δεν ήταν στα φώτα του, δεν ήταν συντηρητικά τα έργα και η αποκαλύψη των γυναικών, ανάγκαζε πολλούς να πηγαίνουν στην πρώτη καρέκλα, στην πρώτη θέση του κινηματογράφου όπου θυμάμαι τον Γιώργο του Γραψίδη ο οποίος είχε κινητικά προβλήματα ο συγχωρεμένος πήγαινε στην πρώτη καρέκλα και γύριζε και έβλεπε έτσι το έργο μπας και μπορεί να δει κάτι από το φορό, κάτω από το φορό της ηθοποιού. Νύχτες που περνούν ξαναρθούν μαγιό κρίμα για σένα.